ηλιακός κλιματισμός, Cool Air Australia, σήμερα στο pub εδώ στη Λακατάμια και σήμερα δίνουμε λύσεις στον επιχειρηματία εδώ το pub. Λάτε, πάμε να δούμε. Ήδη η τεχνική μας προχωρούσε στην ετοιμασία της εγκατάστασης. Να τοποθετήσουμε το Cool Air 2150 στο εξωτερικό πάτιο. Βλέπετε εδώ, Αντώνης ετοιμάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, ήδη έχει την προσωπική βάση. Θα βάλουμε πάνω ψηλά το μηχάνημα μας, θα τοποθετηθεί το μηχάνημα ψηλά πάνω στην οροφή, ώστε να ψήξουμε μέσα ο πάτιο. Ελάτε να δούμε την μεθοδολογία και τι σχεδιασμό έχουμε κάνει για να δώσουμε τη σωστή λύση εδώ στον επιχειρηματία. Λοιπόν, βλέπετε εδώ είναι ο εξωτερικός του χώρος, ο πισινός σκευασμένος. Είχαμε διάφορες επιλογές. Μπορούσαμε να βάλουμε απλή κινητή λύση ή αν μπορούσαμε να βάλουμε αυτό που κάνουμε σήμερα εξωτερικά το μηχάνημα στην οροφή. Η ιδιαιτερότητα της σημερινής εγκατάστασης είναι ότι όταν γυρνάει ο ήλιος, αυτός εδώ ο εξωτερικός χώρος είναι πάρα πολύ ζεστός. Το καλοκαίρι μιλούμε για θερμοκρασίες κάτω από την τέντα πάνω από 60 βαθμούς. Αφού έχουμε μιλήσει με τον ιδιοκτήτη, μας έχει πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δουλειά του να έχει έναν ωραίο δροσερό χαλαρωτικό χώρο στο πίσω μέρος, ώστε να κάθουν άνετα οι πελάτες του. Έχουμε τοποθετήσει και διαλέξει την εξωτερική λύση, γιατί κάτι μέσα να δει. Λοιπόν, σημαντικό, όταν έχουμε και μικρό χώρο, δεν πρέπει να χάνουμε ούτε και έναν τραπεζάκι. Οπότε όπως βλέπετε δεν υπάρχει χώρος για να μπει κινητή λύση μέσα σε αυτόν τον μικρό καθιστικό. Εάν τοποθετούσαμε οποιαδήποτε κινητό Cool Air μέσα, θα χάναμε τραπεζάκι για τον πελάτη, που τη στιγμή που έχει 8, όλα και όλα 8 τραπεζάκια, αν του χάσουμε έναν τραπεζάκι, τελείωσε. Οπότε, η κινητή λύση την αποκλείουμε. Επιπλέον, αν βάλαμε και κινητή λύση μέσα, επειδή έχει ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, δεν θα είχαμε απόδοση. Οπότε, ακούοντας προσεκτικά τον πελάτη και βλέποντας τις ανάγκες του χώρου του, αποκλείουμε την κινητή λύση και πάμε με τη σταθερή λύση εξωτερικά. Εδώ τώρα η τεχνική μας, όπως βλέπετε, έχουν τοποθετήσει τη βάση, έχουμε κλειδώσει πάνω στον τοίχο, έχουμε κολλήσει κάτω και έχουμε κάνει με τέτοιον τρόπο ώστε όταν στρίβουν τα αυτοκίνητα να μην χτυπούν πάνω και ετοιμαζόμαστε σε λίγο να βάλουμε ψηλά το μηχάνημα. Βλέπετε να σας δείξουμε και τι μηχάνημα θα τοποθετήσουμε. Γεια σου Κώστας, κάνουμε και ο live μας, κάνουμε το live μας. Κώστας βοηθά μας πάντα δυνατός με ο τηλεσκοπικόν του, θα βγάζουμε πάνω τα μηχανήματα μας. Λάτε να δείτε και λεπτομέρεια εδώ το Cool Air. Αυτό φίλοι και φίλες είναι το Reflectix, πάντα τοποθετούμε επειδή στην Κύπρο το καλοκαίρι μας έχουμε θερμοκρασίες 50+ και 60 και 70 ψηλά. Αυτόν το Reflectix βάζοντας το διώχνει την ακτινοβολία του ήλιου, οπότε δεν μπαίνει μέσα στο μηχάνημα μας να χάσουμε έξω και 3 και 5 βαθμούς ψήξης. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάνουμε ούτε και ένα βαθμό ψήξης. Οπότε αν το μηχάνημα μας όταν έχουμε εξωτερικές θερμοκρασίες 40-50 μπορούμε να αφήσουμε 20 με 25 βαθμούς, δεν χάνουμε ούτε και τους 3 με 5 βαθμούς. Οπότε έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ψήξης. Αυτό εδώ τι είναι το Reflectix. Απλά αν βάρτε έναν τηγάνι πάνω στην εστία σας, βάρτε και λίγο λάδι για να μην καεί και ανάψετε το. Βάστε το χέρι σας πάνω από το τηγάνι. Θα δείτε ότι θα αρχίσετε να ζεσταίνεστε. Κόψετε έναν απλό αλουμινό χαρτόν και βάρτε το πάνω, σκεπάστε το τηγάνι σας. Βάρτε το χέρι από πάνω. Θα δείτε ότι η θερμότητα δεν πάει πάνω στο χέρι σας. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Διώχνουμε την ακτινοβολία του ήλιου. Οπότε σε λίγο θα τοποθετήσουμε πάνω και το μηχανήμα μας και θα μετρήσουμε να βάλουμε και τα φουγάρα μας. Ακούγοντας προσεκτικά τον πελάτη, θα δώσουμε την ολοκληρωμένη σωστή λύση για να ψήξουμε το χώρο. Εντάξει Ανδρέας, Ανδρέας Βετεράνος προχωρεί εδώ με τον Αντώνη στην εγκατάστασή μας.
Ήδη εδώ ετοιμάζουμε τώρα, θα σπάσουμε με το τάγκο εδώ, θα περάσουμε και το λάστιχο μας για να ετοιμάσουμε παροχή νερού. Βάζουμε και η δεύτερη μπρονιά, διότι θα τοποθετήσουμε μετά και ακόμα ένα κουλέα στον μπροστινό εξωτερικό πάτιο. Ετοιμάζεται εδώ το ΠΑΠ, καλή επιχείρηση. Οργανωμένοι ιδιοκτήτες ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περίοδο, ώστε να κουλάρουν άνετα το ΟΠΑΠ τους. Προσέξτε, 1 ευρώ κατανάλωση κάθε 8 ώρες το σημερινό μηχανικό. Άριστον αποτέλεσμα ψήξης, αλλά δεν φορτώνουμε τον ιδιοκτήτη με ψηλά λειτουργικά κόστα. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι τώρα όπως ξέρετε έχει ακριβώς η παραβολή ο ηλεκτρισμός. Θα δείτε λεπτομέρεια και τον Αντώνη μετά όταν τελειώνουμε την κόλληση. Έρχεται και πητά τα στάρι. Αχμέτ, έλα να βάλετε πάνω το μηχάνημα τώρα. Λοιπόν, ήδη τώρα θα βάλουμε και το μηχάνημα πάνω. Σημαντική λεπτομέρεια. Τελειώσαμε την κόλληση. Ώστε γνώση πρέπει να πητήσουμε και λοιπόν αστάρι από πάνω να προστατεύσουμε την κόλληση μας. Όπως έχουμε πάνει. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να τις προσέξουμε. Λοιπόν, τώρα τοποθετούμε και το μηχάνημα μας, φίλοι και φίλες, ετοιμαζόμαστε. Ανδρέα, πόσα χρόνια εμπειρίας έχεις, 70? 73 χρόνια εμπειρίας ο Ανδρέας. Έτσι είναι. Συνέχεια μαθαίνουμε, προχωρούμε. Είναι σημαντικό να έχεις πάντα σωστούς συνεργάτες που να δίνουν λύσεις, αλλά και να μαθαίνουμε συνεχώς. Λοιπόν, τώρα ετοιμαζόμαστε να φορτώσουμε το μηχάνημα μας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, το Κουλέαρ 2150 έχει τα εξής πλεονεκτήματα και ωφελήματα, θα πω, προς τον επιχειρηματία. Πρώτα, 1 ευρώ ηλεκτρική κατανάλωση κάθε 8 ώρες. Πολύ σημαντικό. Δεύτερο, έχει αυτόματη παροχή νερού και αυτόματον αυτοκαθαρισμό. Όταν κλείσει το μηχάνημα μετά από τη λειτουργία του, βγάζει όλο το νερό από το τεπόζιτο, το φαν δουλεύει αντίστροφα και αυτοκαθαρίζει τα φίλτρα και επιτάει και ένα φάρμακο πάνω στα φίλτρα για καθαρισμό από τη λαϊονέλα. Πολύ σημαντικό για χώρους εστίασης, ώστε να έχουμε χάσα. Μετά, έχει πολλά πλεονεκτήματα αυτόματης ρύθμισης και λειτουργίας. Δουλεύει αυτόματα. Προγραμματίζεται αναλόγως της δουλειάς του πελάτη. Παραδείγματος χάρη, το προγραμματίζουμε να ξεκινά αυτόματα από η ώρα 7 το πρωί και να τελειώνει η ώρα 8 τη νύχτα.